Ραδιού Χαλκίδα. Με αποκαλύψεις και τα εθνικά θέματα. Ελεύθερος Κόσμος. Μία εφημερίδα για όλους τους Έλληνες. Ελεύθερος Κόσμος. Μία εφημερίδα που δεν φοβάται να λέει την αλήθεια. Ελεύθερος Κόσμος. Η εφημερίδα όλων των Ελλήνων. Κάθε Σαββατό στα Περίτα. Άλλη μια Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Φινοπορεινή έως χειμωνιάτικη η σημερινή μας Τετάρτη, αλλά εμάς μας αρέσει όπως και αν είναι, ιδιαίτερα τώρα. Είμαστε ερωτευμένοι αυτές τις εποχές που ο καιρός αλλάζει και αλλάζει και η διάθεσή μας. Φεύγουν οι πολλές ζέστες. Ο εγκέφαλός μας ηρεμεί λιγάκι από τις υψηλές θερμοκρασίες και αφήνει να ανέβει η άλλη θερμοκρασία του άλλου θερμοκρασίου, του πολιτικού. Με αυτό το θερμόμετρο θα ασχοληθούμε απόψε. Έχουμε ένα θέμα τόσο καυτό που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν η θερμοκρασία έξω έχει πέσει ανησυχητικά. Εμείς απόψε θα μιλήσουμε για κάτι που καίει την Ελλάδα μας και άλλες χώρες βεβαίως, όχι μόνο εμάς, αλλά μια που εμείς ζούμε εδώ, το ζούμε στο πετσί μας. Δουλεμπόρι ο φίλη μου για απόψε και ελαφρομετανάστευση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας, επιτρέψτε μου τον όρο πατρίδα, δεν τον ακούτε συχνά από κανένα κανάλι, θεωρείται ίσως ύβρις κατά την σύγχρονη νοοτροπία. Εμείς όμως απολαμβάνουμε κυριολεκτικά να λέμε η πατρίδα μας βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Πάμπολα τα νησιά μας, γαλάζια πελάγι παντού μας αγκαλιάζουν μαζί με το γαλάζιο ουρανό που μας σκεπάζει από ψηλά. Και από αυτά τα όμορφα νερά, κάθε άλλο παρά γοργόνες και παρά όμορφα πλοιάρια ρομαντικά μπορεί να δει κανείς στις μέρες μας. Μάλλον βλέπουμε καΐκια φορτωμένα με ανθρώπους υπό μορφή ζώων, υποτιμώ τα ζώα όταν το λέω αυτό, αλλά τέλος πάντων μόνο έτσι κανείς θα μπορούσε να φανταστεί αυτούς τους ανθρώπους, τους δίδυμους, οι οποίοι έρχονται από τα πέρατα του κόσμου, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη εδώ στην Ελλάδα. Άνθρωποι στιβαγμένοι λοιπόν σε αμπάρια, άνθρωποι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον σαν τις σαρδέλες, δεν μπορώ να βρω άλλη παρομοίωση που να είναι έτσι αρκετά δυνατή για να παρουσιάσω αυτό το οποίο γίνεται. Έρχονται κυρίως από τις ακτές τις τουρκικές, προς τα εδώ, προς τα εμάς, κατά εκατοντάδες, γίνονται όλο και περισσότεροι. Έρχονται με σκοπό να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα. Και αυτή την καλύτερη μοίρα βεβαίως την πληρώνουν ακριβά εκεί από όπου φεύγουν, με σκοπό να εξοφελήσουν μια θέση, έστω και υπό μορφή της αμπρέλας, σε κάποιο αμπάρι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα έρθουν εδώ στη χώρα μας, φυσικά θα είναι λαθρέοι, και θα τους αραβιάσουν, επιτρέψτε μου την χρήση του ρήματος αραβιάσουν, κάποια ακτή, αν κατορθώσουν να φτάσουν μέχρι την ακτή. Όταν θα φτάσουν εκεί, θα τους πάνε σε κάποιο κέντρο υποδοχής, όπου υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Λέρα, υπάρχει στην Πάτμο, στη Σάμο, αλλού είναι οργανωμένα κέντρα, αλλού είναι όχι ακριβώς οργανωμένα κέντρα, αλλά κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδέχονται αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά,
σε αναμονή κάποιου χαρτιού, κάποιου επίσημου δικού μας στρατηγού εγγράφου, ενός υπηρεσιακού σημειώματος ατέλεσης όπως λέγεται, εν αναμονή αυτού του χαρτιού, θα τους ξεφορτωθούν από το σημείο όπου βρίσκονται και θα τους πάνε κατά Αθήνα μεριά, υποτίθεται για να τους απελάσουν, αλλά μετά όλος διαμαγείας χάνεται ο δρόμος τους, τα ίχνη τους, η μοίρα τους και βρίσκονται να ξεκεντρώνουν έτσι στα καλά του πραγμένου ανάμεσά μας, χωρίς να έχουν στον ίδιο μοίρα, θυμόμενοι δεξιά και αριστερά, και έχουμε τη γνωστή εικόνα που όλοι ξέρουμε των ανθρώπων που προσπαθούν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί με οποιονδήποτε τρόπο. Έχουμε έκτροπα, διότι οι άνθρωποι αυτοί όταν δεν μπορούν να βρουν έστω και στοιχειώδη δουλειά να κάνουν, θα αναγκαστούν να ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες, τελείως απάνθρωπες συνθήκες. Θα αναγκαστούν ενδεχομένως και να κλέψουν, θα αναγκαστούν και να σκοτώσουν, θα αναγκαστούν να στρώψουν και κάποια σκόνη πονηρή. Όπως έγινε και τις προάλλες στο κέντρο της Αθήνας και έγινε το Μακελιό και είδαμε σκηνές απείρου κάλους ανάμεσα σε συμμορίες εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι είχαν δικά τους θέματα να λύσουν. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, πρωτόγνωρα θέματα, τα οποία έχουν πάψει πια να είναι πρωτόγνωρα εδώ, για αυτόν τον ιερό τόπο που λέγεται Ελλάδα, και έχουν γίνει πλέον μια καθημερινή πληγή. Δουλέμποροι λοιπόν, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, οι οποίοι θησαυρίζουν, δουλέμποροι όμως οι οποίοι διευκολύνονται από ποιους άραγε, γιατί σίγουρα το λιβενικό παίζει το ρόλο του, αλλά ίσως δεν τον παίζει καλά, δεν μπορεί να το παίξει έτσι όπως θα ήθελε. Όπως και να είναι, θα βρούμε απόψε μια άκρη. Έχω κοντά μου γι' αυτό το πολύ σοβαρό, πολύ καυτό θέμα απόψε, δουλεμπόριο και ελαφρομετανάστευση, δύο υποτυπούς κυρίους. Ο ένας εξ αυτών, εξ αριστερά μου, έρχεται για πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Εδώ δεν τον έχετε ξαναδεί, τον έχετε δει όμως σε όλα τα παράθυρα της ελληνικής τηλεόρασης, γιατί ως πλοίαρχος Α' Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Χαράλαμπος Λιβαδάς, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που μας θυμάται απόψε με την παρουσία σας. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιβαδάς, φίλοι μου, που σε λίγο θα τον δείτε και εσείς στην οθόνη σας, αν ο Βασιλάκης μας κάνει το θαύμα του. Είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτό που λέμε γλώσσα τεκούρη. Είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται να πει την αλήθεια, δεν τον νοιάζουν οι συνέπειες, γι' αυτό και πολλές φορές σε παράθυρα ειδήσεων τον έχετε δει να πρωταγωνιστεί και να λέει πάρα πολύ τολμηρά αυτά που άλλοι δεν θα τολμούσαν να πούν. Ο κύριος Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος και αυτός τον τιμά. Μάλλον ο κύριος Λιβαδάς θυμά τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, γιατί και εκεί λέει αλήθειες. Και απόψε τον φέραμε εδώ για να μας πει αλήθειες, διότι οι Άγγλοι, αρχός του εμπορικού ναυτικού, έχουν δει τα ματάκια του πολλά. Και σας διαβεβαιώ, φίλοι μου, ότι τα μάτια του είναι πανέμορφα γαλάζια. Εκ δεξιών όμως δεν μπορώ να παραλείψω, ήδη είπα πολλά πράγματα για τον αγαπημένο μας καπετάνιο, δεν μπορώ να παραλείψω να πω αντίστοιχα για τον δημοσιογράφο της συντροφιάς μας, γνωστό και μη εξαιρεταίο, ο οποίος πάντοτε όταν έρχεται έχει μαζί του άρωμα Ρωσίας. Ρωσία φίλη χώρα για την Ελλάδα. Και έχοντας μαζί άρωμα Ρωσίας και αγάπης όμως ταυτόχρονα για την πατρίδα του, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος βάζει την προσωπική του σφραγίδα κάθε φορά στις συζητήσεις μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά. Λέτε ότι θα συνεχίσετε να είστε για πολύ καλά με όλα αυτά που γίνονται? Ακούστε, οι καταστάσεις ενδιαφέρουν και η υγεία μας πολλές φορές έχει σκαμπανεβάσματα. Ναι. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε για να έχουμε καλή υγεία, τότε αντιμετωπίζουμε και τα πράγματα, όσο και αν είναι επιζήμια ή τέλος πάντων, αν πάνε στραβά, να το πούμε έτσι, λαϊκά, ναι, πάντα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να θέλουμε. Αρκεί να θέλουμε, ναι. Σας βλέπω, κύριε Μαυρόπουλε, ότι έχετε φιλοσοφική διάθεση απόψε. Δεν ξέρω αν θα σας παραμείνει η διάθεση αυτή μέχρι το τέλος. Εγώ θα προσδιώσω λίγο την κατάσταση στην πραγματικότητα, γιατί έχω μπροστά μου φλή, όπως βλέπετε, ένα σαλόνι, ένα αφιέρωμα από τον κόσμο του επενδυτή. Κάποια ημερομηνία κοντινή με αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο τυπλοφορείται Λαθρέα όνειρα σε ανύπαρκτου φυσάκε. Εδώ μέσα βλέπουμε πολλές αλήθειες, ιστορίες αυτών των ανθρώπων, που έρχονται όπως είπα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,
κυρίως όμως από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν, Παλαιστίνη. Έχουμε από παιδάκια 15 έως 25 ετών μέχρι ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας